Είστε υπουργός. Ξέρω πολύ καλά τι είναι. Σας ρωτώ κάτι συγκεκριμένο, μη μου λέτε αλλού. Εγώ σας ρωτώ αν αναζητήσατε. Λοιπόν. Συγκεκριμένα. Ζητήσατε τους απολογισμούς του Κελπνό μόλις αναλάβατε και μας είπατε στη Βουλή. Κάτι συγκεκριμένο σας ρώτησα, μη με πάτε σε εισαγγελέα. Δεν σας έχρισα εισαγγελέα. Μη με μαλώνετε. Δεν σας μαλώνω, σας ερωτώ και οφείλετε να απαντήσετε. Λοιπόν, οι απολογισμοί, όπως φαίνεται, από τα που έχουν κοινοποιηθεί και σε εσάς, γιατί από εδώ τους πήρα, τους απολογισμούς. Τους έχω και εγώ. Μπράβο. Τους έχω. Μπράβο. Λοιπόν. Άρα λοιπόν μην με μαλώνετε, από εδώ τους πήρα. Δεν μαλώνω κανέναν. Από εδώ τους ρωτώ, πήρα, τους κύριε Υπουργέ, όσο φίλω. Εγώ αυτό το οποίο είδα στην αρχή είναι ότι το Κελπνό παίρνει ένα δάνειο, παίρνει τρία δάνεια μάλλον, τα οποία δεν ξέρουμε πώς καταναλώνονται. Δεύτερον. Είχαμε. Εγώ σας ρώτησα κάτι άλλο. Άλλο μου λέτε τώρα. Σας λέω αυτό που ζητήσατε, κύριε Υπουργέ. Είστε υπουργός στο Υπουργείο. Σας υπάρχει μια διεύθυνση προς την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Υγείας και Αλληλεγγύης. Εκεί κατατίθενται οι απολογισμοί. Ένα πράγμα σας ρώτησα. Ζητήσατε να τους έχετε ή τους πήρατε στα χέρια σας 10 μέρες πριν για να έρθετε εδώ να πείτε όσα είπατε και να στήσετε τα πρωτοσέλιδα. Σας ρώτησα πότε τους πήρατε τους απολογισμούς από τις υπηρεσίες σας. Είστε υπουργός. Δεν πήρα τους απολογισμούς. Δεν τους πήρατε, υπηρεσία, λοιπόν. Τις πήρα από εδώ. Διότι όταν τους ζητήσαμε... Τι κάνατε στο Υπουργείο. Διότι όταν τους ζητήσαμε... Πάρα πολλά πράγματα, κύριε Χριστοφιλοπούλου. Όχι, γι' αυτό, στήσαμε, γι' αυτό, για το Κελπνό, τον Αρθολό. Στήσαμε όρθιο ένα σύστημα κάνατε. Που είχατε καταστρέψει. Γιατί, καταρχήν κάναμε αυτό. Μη μου πάτε καταρχήν περί διαγραμμάτου. Το συγκεκριμένο το ψάξατε. Στήσαμε όρθιο ένα σύστημα. Ακούστε, κυρία Χριστοφιλοπούλου. Ακούστε, θεωρίες δεν θέλω εγώ. Σας ρωτώ. Και εγώ δεν θέλω πότε θεωρίες, ζητήσατε τα απολογητικά και ούτε στοιχεία. Και ούτε να μου για να μην μας παίζετε εδώ, μας παίζετε εδώ. Το χεράκι σας. Θέατρο. Εδώ και 2,5 χρόνια είμαι ο πρώτος υπουργός ο οποίος είπε με στοιχεία αυτά που έρχονταν σιγά σιγά στα χέρια μας από διάφορες πηγές και τρόπους. Με μια διοίκηση η οποία δεν συνεργαζόταν. Με την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου σας δεν συμμορφωνόταν στις εντολές σας. Σας ρωτώ συγκεκριμένα, δώσατε εντολή στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Όχι, δεν έδωσα. Στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου. Λοιπόν, τι κάνατε, υπουργεύατε, λοιπόν, τι κάνατε. Αυτό που κάνατε. Αυτή την επιτροπή που κάνουμε σήμερα και κουβεντιάζουμε. Μετά από τρία χρόνια. Αυτή την επιτροπή που κάνουμε σήμερα. Μετά από τρία χρόνια. Οφείλετε ναι. Στις καταγγελίες που φέραμε εμείς στη δημοσιότητα. Πώς τις φέρατε, λοιπόν, αφού θέλατε έπρεπε, λοιπόν. Όπως αντί έπρεπε, να δει. Ακούστε, ακούστε. Έχουμε καταγγείλει. Όπως φάνηκε. Έχουμε καταγγείλει. Θα απαντάτε σε ερωτήσεις μου. Πάμπολες, θα απαντάτε στις ερωτήσεις μου. Λοιπόν, άμα μ' αφήσετε. Απαντήσατε. Μου απαντήσατε. Ότι λοιπόν, δεν τα ψάξατε. Ότι δεν ζητήσατε από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου σας. Του Υπουργείου σας. Τους απολογισμούς του Κελπνό. Και έρχομαι στη δεύτερη ερώτηση, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πολάκη, εγώ ρωτάω. Ρωτάω. Δεν απαντήσατε. Μου απαντήσατε ότι δεν τους ζητήσατε. Απάντησα προφανώς και τους ζήτησα. Ρώτησα κάτι συγκεκριμένο, πήρα συγκεκριμένη απάντηση. Και πάω στη δεύτερη ερώτηση. Δεν μου λέτε, κύριε Πολάκη. Ναι, κύριε. Πήρατε τους απολογισμούς όταν τους πήρατε μετά από τρία χρόνια. Είδατε ότι δεν υπήρχαν ορκωτηλογιστές. Τα συγκεκριμένα υπήρχαν έτσι που ήρθατε και χρόνια. Μας είπατε εδώ. Υπήρχαν κάποια δεν χρόνια. Σκεφτήκατε ότι αν είχατε ζητήσει αυτούς τους απολογισμούς από την υπηρεσία του Υπουργείου σας, ξαναλέω που τους είχε, θα είχατε μπορέσει, αν είχατε την πολιτική βούληση και μας λέτε ότι την είχατε, εγώ δεν θέλω να πω ότι δεν την είχατε, ούτε θέλω να σας κάνω δίκη προθέσεων εδώ, όπως κάνετε εσείς, ούτε κουκουλοφόρους τα φέρω. Εγώ σας ρωτώ, αφού λοιπόν καταλαβαίνετε ότι δεν καταλαβαίνετε τώρα ότι αν το είχατε κάνει αυτό θα μπορούσατε από την πρώτη στιγμή να είχατε ζητήσει να μπει ορκωτός λογιστής και σήμερα η Εξεταστική Επιτροπή της Υγείας, κύριοι συνάδελφοι, δεν θα έλεγε κατηγορίες ένθεν κακήθεν με αριθμούς που μπαίνουν και έρχονται. Θα είχαμε πλήρη στοιχεία και όσοι ήταν να πάνε στον πάγκο του κατηγορουμένου θα έπρεπε να πάνε και όσα πολιτικά πρόσωπα, τυχόν δεν το γνωρίζω, θα είχαν ελεγχθεί κύριε Πολάκη, άρα ελέγχεστε. Ελέγχεστε γιατί ως υπουργός τρία χρόνια, αφού λέτε ότι υπήρχαν όλα αυτά, τότε λοιπόν θα μπορούσατε να έχετε διατάξει εσείς ορκωτούς λογιστές να μπουν στο Κελπνό. Τι έχετε να απαντήσετε γι' αυτό? Έχω να απαντήσω ότι έχετε χάσει την επαφή με την πραγματικότητα, κύριε Στοφίλου.
Έχετε χάσει την επαφή σας με την πραγματικότητα. Παρακαλώ, δεν θέλω κρίσεις, ούτε είστε εδώ να κάνετε κρίσεις. Μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε για μένα, αλλά θα απαντήσετε στην ερώτησή μου. Θα απαντήσω έτσι όπως θέλω και τη θεωρώ γελία την ερώτηση, διότι αν σήμερα... Παρακαλώ να καταγραφεί στα πρακτικά για οποιαδήποτε κρίση ότι ο κύριος Πολάκης θεωρεί γελία την ερώτησή μου. Φυσικά και θεωρώ γελία. Παρακαλώ να καταγραφεί στα πρακτικά αυτό. Το λέω εγώ, να καταγραφεί. Θεωρώ γελία την ερώτηση της κυρίας Χριστοφιλοπούλου, η οποία προσπαθεί να ψέξει τη μοναδική πολιτική ηγεσία που τα έβαλε με αυτό το παρακράτος. Ποιος το λέει αυτό? Τόσα χρόνια τους είχατε και τους λιβανίζατε. Τους είχατε και τους λιβανίζατε και θα ζητήσετε από εμάς ευθύνες. Αφήστε τις μεγαλοστομίες για τα βοθροκάναλα. Εδώ δεν θα κάνετε κήρυγμα, θα απαντήσετε σε ερωτήσεις. Εδώ θα απαντήσετε σε ερωτήσεις, γελίες και μη. Γελίες και μη θα απαντήσετε. Κυκλοφορούν κάτι καλά ηρεμιστικά. Λοιπόν, δεν ακούστε τρέπεστε με. Λίγο να όχι. Τον χαίρεστε, εσείς κύριε Πρόεδρε. Να ντρέπεστε, να κύριε τον χαίρεστε, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, να τον χαίρεστε τον κύριο Πολάκη. Να έχετε... τον χαίρεστε τον κύριο Πολάκη, κύριε Πρόεδρε. Δεν έχετε τι να σας πείτε. Σας αξίζει, κύριε Πρόεδρε. Σας αξίζει ολόκληρος. Κάντε κι άλλο σόου. Να τον χαίρεστε, κύριε Πρόεδρε. Κάντε κι άλλο σόου, κυρία Χριστοφιλοπούλου. Τους είχατε τόσα χρόνια και τους βαστάγατε φανάρι. Εσείς να ντρέπεστε, κύριε Χριστοφιλοπούλου. Εσείς να ντρέπεστε. Ζητήσατε τους απολογισμούς και εγώ σας απαντώ συγκεκριμένα. Δεν τους ζητήσατε. Εάν σήμερα γίνεται εξεταστική επιτροπή, οφείλεται σε αυτή την πολιτική ηγεσία. Και δεν οφειλόταν σε εσάς που τους βαστάγατε φανάρι όλα τα χρόνια. Εμείς όταν κάναμε εξεταστική για την οικονομία, κύριε Πολάκη, βάλαμε και τη δική μας περίοδο μέσα. Δεν είμαστε σαν και εσάς που κρυβόμαστε. Διότι το 2015 και το 2016 το έχετε βγάλει απ' έξω. Θα σας δώσει, ελπίζετε ότι θα σας δώσει την ευκαιρία ο ελληνικός λαός. Αν ποτέ ξαναγυρίσετε. Ακούστε, εδώ δεν είμαστε σε κανάλι, ξαναλέω. Εδώ είμαστε σε εξεταστική επιτροπή. Προχωράμε με ερώτηση, αν υπάρχει. Ησυχάστε και απαντάτε. Ησυχάστε και απαντάτε. Προχωράμε σε ερώτηση, υπάρχει ερώτηση. Νομίζω παρακαλώ, ότι είστε μόνο σε ερωτήσεις απαντούμε. Ο κύριος Υπουργός εδώ ερώτηση, θεώρησε γελίο είναι το γεγονός ότι γελίο. Θεώρησε γελίο, γελίο. Μη με διακόπτετε. Τι να μην διακόψω. Μη με, να θα μου πάρτε ζητήσεις ευθύνες γιατί βγάλαμε στη χώρα όλα αυτά. Σας έχω στριμώξει, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω. Δεν τα βγάλα νωρίτερα. Σας παρακαλώ. Μπόρεσα τώρα τα βγάλω. Δεν θέλει να μιλήσω ο κύριος Υπουργός. Άντεση μια ερώτηση σε άλλο τόνο, αν μπορείτε λίγο πιο συγκεκριμένα. Εδώ. Μας κάνει και παρατήρηση και, λοιπόν, γιατί δεν τα βγάλαμε νωρίτερα. Ότι ο ίδιος ο Υπουργός μας κάνει και παρατήρηση. Λοιπόν, γιατί δεν τα βγάλαμε νωρίτερα. Επί τρία χρόνια εδώ μπορούσε να πάρει τους απολογισμούς το και δεν και τους πήρε. Εδώ τους πήρε μόνο για να στήσει τα πρωτοσέλιδα, για τίποτε άλλο. Λοιπόν, τώρα ωραία, τα πρωτοσέλιδα. Συνεχίζουμε και... λοιπόν. Συνεχίζουμε λοιπόν. Να ξέρετε πώς δεν γράφονται όταν μιλάτε ταυτόχρονα, δεν γράφονται τίποτα. Διότι αδυνατούν ανθρώπινα οι πρακτικογράφοι να τα συγκρατήσουν. Σας το λέω όλους δηλαδή για να ξέρουμε πώς σκοπούμε όταν έστω μιλάμε. Έστω λοιπόν ότι ο κύριος Υπουργός απαξίωσε να ζητήσει από την διεύθυνσή του τους απολογισμούς, έστω λοιπόν ότι δεν ηθέλησε να φέρει ορκωτό λογιστή από την πρώτη στιγμή. Ήρθατε εδώ και μας λέτε για ταρζανιές του κυρίου Λοβέρδου. Και εγώ έχω αυτή τη στιγμή, γιατί πριν λίγο εσείς ο ίδιος αποκαλύψατε ότι τα 170 εκατομμύρια όντως έχουν ήδη διπλό εγγραφή. Όχι, δεν είπα αυτό. Πώς υπάρχει στα πρακτικά, σας παρακαλώ. Θα το επαναλάβετε. Τρεις στολάδι, τρεις τοξίδι, δεν είστε λογιστής. 70 εδώ εκατομμύρια, είναι, εδώ είναι οι απολογισμοί. Από αυτά μόνο 89 μεταφέρατε στην άλλη μεριά. Αυτό είπα. Ακούστε κάτι. Μην μεταφράζετε κάτι. Αυτό που θέλετε. Δεν έτσι. Κάνω τίποτα, εσείς τα είπατε στα πρακτικά, φαίνονται. Υπάρχει εδώ κατατεθειμένη λίστα για το πώς τα υπόλοιπα, τα ταμιακά υπόλοιπα των προηγούμενων ετών υπολογίζονταν εκ νέου ως έσοδα. Όμως, ξαναλέω, στα οποία απάντησα κύριε Πρόεδρε, ξαναλέω, και δεν ισχύουν ότι αν θέλουμε πραγματικά την αλήθεια θα αναζητήσουμε τους τραπεζικούς λογαριασμούς, γιατί εμείς δεν θέλουμε να κρύψουμε κανέναν, κύριε Πολάκη, κανέναν απολύτως. Αλλά μην ορκίζεστε. Αλλά για ταρζανιές δεν μπορώ να ακούω. Έχω εδώ το μη με διακόπτετε. Μα τι πρόβλημα έχετε με μένα? Εγώ, να τι πρόβλημα έχετε, αφήστε με να μιλήσω. Έχω εδώ το ΦΕΚ του κυρίου. Αυτό... Κύριε Γιόλα, δεν χρειάζεται υποβολέα ο κύριος Πολάκης. Φτάνει μόνος του. Φτάνει μόνος του. Δεν απαντά. Όχι, ευκαιρία να απαντάει έδωσα. Ευκαιρία να πολιτικολογεί με θεωρίες δεν θα δώσω. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Για θα πολιτικολογήσω κι εγώ τότε και θα γίνουμε εδώ πέρα, αντί για εξεταστική, θα γίνουμε θέατρο.
Συγκεκριμένα λοιπόν, έχω στα χέρια μου το ΦΕΚ της 19ης Ιανουαρίου του 2012, απόφαση του τότε αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών της μετατροπής του σκοπού του δανείου, και τα 33 εκατομμύρια αυτά, που δεν είναι καθόλου ταρζανιά, πρέπει να δούμε βεβαίως οι εκάστοτε διοικήσεις του Κελτνού πώς τα ξόδεψαν. Αλλά δεν μπορεί να τα διπλοεγγράφουμε και δεν μπορεί να μιλάμε για ταρζανιές. Έχω λοιπόν εδώ να καταθέσω αυτό το ΦΕΚ, όπου φαίνεται ότι απολύτως νόμιμα και χωρίς να δοθεί κρατική επιχορήγηση, άρα υπήρχε εξοικονόμηση πόρων το αν υπήρχε σπατάλη, ξαναλέω, θα μας το δείξουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί. Αλλά θέλω να τη δείτε αυτή την απόφαση για να δείτε ότι δεν υπήρξε καμία ταρζανιά. Έρχομαι λοιπόν τώρα να σας ρωτήσω το εξής. Σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της δικής σας περίοδου. Και εδώ, κύριε Πρόεδρε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε πώς μας είπε ο κύριος Πολάκης ότι ήρθε και έδωσε εντολή, θα μας το πει ο ίδιος, να μπουν μέσα στο Κελπνό και να πάρουν τις λίστες των γιατρών οι οποίοι ήταν υπό πρόσληψη και των νοσηλευτών. Εσείς δώσατε την εντολή αυτή? Νομίζω ότι τα είπα την προηγούμενη φορά, δεν τα ακούσατε? Για, ναι, σας παραπέμπω στην προηγούμενη φορά. Στα πρακτικά σας, λοιπόν, φαίνεται ότι... Απάντησα πιο ξεκάθαρα, δεν γίνεται. Ωραία. Μπήκατε λοιπόν, τους δώσατε εντολή. Τους δώσατε εντολή να μπουν και να αφαιρέσουν τα στοιχεία και να τα πάρουν στο Υπουργείο να τα επεξεργαστούν. Είπατε επίσης ότι νομίμως ως εποπτεύων υπουργός είχατε αυτήν τη δυνατότητα. Εγώ σας πληροφορώ ότι θα μπορούσατε, αν θέλατε να δράσετε νομίμως και να μην υποβάλλετε εις την βάσανον της εισαγγελικής δίωξης τρεις συνεργάτες σας, και εφόσον είχατε υπόνοιες ότι το ΔΣ του Κελπνού, που εσείς οι ίδιοι είχατε διορίσει, έκανε κάποιες λαθροχειρίες, είτε οι ίδιοι είτε από κάτω από αυτούς, έπρεπε να έχετε καλέσει τον κύριο Γιαννόπουλο και να του επιστήσετε την προσοχή και να του πείτε κιόλας ότι οτιδήποτε παράτυπο θα πάει στον εισαγγελέα. Σας πέρασε ποτέ από το μυαλό? Και πώς αισθάνεστε σήμερα που τρεις συνεργάτες σας διώκονται εισαγγελικά για τρία αδικήματα? Λοιπόν, κυρία Χρυσοφυλοπούλου, συνεχίζετε να μην έχετε επαφή με τη λογική. Συνεχίζετε τις προσβολές και δεν είναι απάντηση. Αυτό είναι προσβολή. Όταν δεν μπορείς να απαντήσεις σε έναν ερωτώντα, τον προσβάλλεις. Μια χαρά μπορώ να απαντήσω. Προσβάλλω εγώ τη λογική, απαντήστε μου λοιπόν. Φυσικά και προσβάλλω τη λογική, γιατί απάντησα την προηγούμενη φορά. Γιατί η μόνη λογική είναι η δική σας λογική, το ξέρουμε αυτό. Και ξαναρωτάτε. Η μόνη λογική που υπάρχει στον κόσμο είναι η δική σας λογική. Δεν υπάρχει άλλη. Η δική σας λογική πάντως δεν έχει υπηρετήσει. Για εξηγήστε μου γιατί. Για εξηγήστε μου γιατί δεν μπορούσατε τον κύριο Γιαννόπουλο που εσείς διορίσατε να τον αναγκάσετε να πάει νόμιμα. Και έπρεπε να κάνετε ντου στο Κελπνό. Απάντησα την προηγούμενη φορά ότι για πρώτη φορά αυτός ο διαγωνισμός για τη ΣΜΕΘ έγινε με κριτήρια τα οποία περιγράφονται στο ΑΣΕΠ. Αυτό δεν αμφισβητείται από κανένα. Η πρώτη φορά που το Κελπνό έκανε διαγωνισμό πρόσληψης με κριτήρια που περιγράφονται στο ΑΣΕΠ ήταν αυτός ο διαγωνισμός. Όπως είπα λοιπόν την προηγούμενη φορά, αλλά μάλλον δεν θυμάστε, πληροφορηθήκαμε ότι ο ίδιος μηχανισμός που τα προηγούμενα χρόνια λειτουργούσε σαν τον εκτελεστικό βραχίωνα των προηγούμενων πολιτικών ηγεσιών δεν έπαιρνε υπόψη του αυτά τα κριτήρια που είχαν μπει και συνέχιζε να κάνει βαθμολογήσεις και μοριοδοτήσεις με βάση τον παλιό τρόπο. Ωραία λοιπόν. Αφού αυτό λέτε, εγώ να σας ρωτήσω. Όπως να σας ρωτήσω. Θέλετε και κάτι άλλο να πείτε? Πολλά. Πολλά. Γιατί πρέπει να επαναφέρω τη μνήμη σας. Γιατί τα έχω πει, αλλά επειδή πετάτε μια κουβέντα τώρα εδώ, κάποιοι που δεν έχουν παρακολουθήσει μπορούν να ακούσουν αυτό που λέτε. Η επανάληψη είναι μαθήσεως της προπαγάνδας. Πάντα. Στην προπαγάνδα λοιπόν, είναι κλασικός κανόνας. Το ξέρω, το ξέρω. Λοιπόν, εγώ το ξέρω. Εσείς χρησιμοποιείτε τα ΜΜΕ, όχι εμείς. Λοιπόν, όταν λοιπόν ενημέρωσα τον κύριο Γιαννόπουλο ότι γίνεται αυτό, μου λέει ότι όχι, είναι καλά τα πράγματα, μια χαρά. Λέω, δεν έχω αυτές τις πληροφορίες, έλεγξέ το.
Δεύτερη ενημέρωση, συνεχίζουν να κάνουν το ίδιο. Τότε λοιπόν, επειδή εμείς στη ζωή μας έχουμε μάθει να σπάμε αυγά, κυρία Χριστοφιλοπούλου, έτσι, και όχι απλά να γυρίζουμε γύρω-γύρω από το τηγάνι. Σας επιστρέφω την ηρωνία, λοιπόν, δεν είναι. Εμείς έχουμε μάθει να σπάμε ηρωνία, αυγά όπως την είπατε. Και να κάνουμε πάρτε ομελέτες. Πάρτε την πίσω. Και όχι να γυρίζουμε γύρω-γύρω από το τηγάνι. Όχι, όχι, λοιπόν, όταν εμείς σπάγαμε αυγά, εσείς κάνατε μαύρες σημαίες λοιπόν, και χτίζατε υπουργούς. Μη μου λέτε εμένα για σπάσιμο αυγών. Εμένα για σπάσιμο αυγών δεν θα μου λέτε. Αφήστε τα αυτά. Μαυλίζατε μια κοινωνία. Αφήστε τα αυτά. Αφήστε τα. Δεν σας πιστεύει πια κανείς. Του εξυγχρονισμού εκμαυλίζατε μια κοινωνία. Λοιπόν. Οπότε λοιπόν και μετά τη δεύτερη προειδοποίηση έδωσα εντολή εγώ εντολή σε συνεργάτες μου και υπηρεσιακούς του Υπουργείου ότι αφού πρώτα έστειλα ένα μήνυμα κάτω τα μολύβια να πάρουν την μοριοδότηση που είχαν κάνει για το κομμάτι των γιατρών και τα χαρτιά που είχαν καταθέσει για να δούμε αν όντως ο προσωρινός πίνακας που είχαν φτιάξει, ανταποκρινόταν στα πραγματικά μόρια που είχαν αυτοί οι άνθρωποι. Στον επιβλέποντα υπουργό να ελέγχει τους εποπτευόμενους φορείς. Πώς. Και ο έλεγχος των εποπτευόμενων φορέων είναι για να προσέχει, να εξακριβώνει, να ελέγχει πράξεις και παραλήψεις της διοίκησης και του υπηρεσιακού μηχανισμού, οι οποίες είναι ενάντια στην πολιτική επιλογή και στο υπάρχον νομικό πλαίσιο. Με βάση λοιπόν αυτόν τον λόγο και επειδή δεν θα μπορούσαμε να μυρίσουμε τα νύχια μας εάν ο προσωρινός πίνακας ήταν ο πραγματικός, ζητήσαμε να δούμε τα χαρτιά. Τα είδαν άνθρωποι που ήξεραν και είχαν εμπειρία και διαπίστωσαν 88 λάθος μοριοδοτήσεις σε 215 αιτήσεις. Δηλαδή, άνθρωποι που είχαν μεταπτυχιακό δεν τους το μοριοδοτούσαν, άνθρωποι που δεν είχαν τους το μοριοδοτούσαν, βάζανε άλλα χρόνια προϋπηρεσίας από αυτά που είχαν κατατεθεί, δεν παίρνονταν υπόψη οικογενειακά κριτήρια κτλ. Κτλ. Έγινε μια σειρά από παρατηρήσεις που λέμε «Σ' αυτόν κάνατε αυτό το λάθος», «Σ' αυτόν κάνατε αυτό το λάθος», «Σ' αυτόν κάνατε αυτό το λάθος» σε 88 τέτοιες περιπτώσεις και τους τα στείλαμε πίσω λέγοντας «Διορθώστε τα λάθη που κάνετε». Εκεί λοιπόν αντέδρασε το γνωστό παρακράτος που υπήρχε μέσα και το οποίο εμφυλοχωρούσε και στο θέμα των επιτροπών. Αρνήθηκε να το κάνει. Ο κύριος Γιαννόπουλος αρνήθηκε να επιβάλλει αυτή την αλλαγή και ήταν ο ένας από τους τρεις λόγους που ζητήσαμε την παραίτησή του. Και που όταν δεν... Ο ένας από τους τρεις λόγους. Ο δεύτερος λόγος ήταν γιατί δεν έδινε στοιχεία, όπως φαίνεται από το έγγραφο του διοικητή του ΣΕΙΠ. Και ο τρίτος λόγος ήταν γιατί δεν απέλυε τον κύριο Παπαδημητρίου όταν είχε ασκηθεί τελεσίδικα η κακουργηματική δίωξη η οποία θα εκδικαζόταν. Δεν μας έδωσε λοιπόν την παραίτηση, έγινε παύση, διορίστηκε η νέα διοίκηση, Μεγάλη Πέμπτη του 16. Ένα από τα πρώτα πράγματα τα οποία έκανε ήταν να ξανασυγκροτήσει τις επιτροπές και με μέλη του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου να κάτσει να δει αναλυτικά αυτές τις παρατηρήσεις τις οποίες είχαμε κάνει στον πίνακα της μοριοδότησης, να βγάλει νέο πίνακα προσωρινό να γίνουν, που έγιναν 2 ή 3 ενστάσεις μόνο σε αυτόν τον πίνακα και να βγάλει τον οριστικό και να προχωρήσουμε. Και ναι, είμαστε πάρα πολύ περήφανοι, όσο δεν φαντάζεστε περήφανοι, που επιβάλαμε εν της πράγμαση να εφαρμοστεί σε αυτό το μαυσολείο της διαπλοκής του πελατειακού κράτους και της οικονομικής offshore του Υπουργείου Υγείας για πρώτη φορά αντικειμενικά κριτήρια στον τρόπο της πρόσληψης. Πράγμα που συνεχίστηκε και με τη δεύτερη προκήρυξη και με το πρόγραμμα Φίλος και με όλα αυτά. Η μήνυση για την οποία διώκονται οι τρεις συνεργάτηδες μου είναι μια μήνυση την οποία την κατέθεσε, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, ο κύριος Γεωργιάδης με τον κύριο Τζαβάρα. Αυτή είναι η μήνυση, η οποία όταν ο Πρωτοδίκης έγραψε ότι πρέπει να απαλλαχθούν διότι εκτελούσαν εντολές, ένας εφέτης ονόματι Καραφλός
αυτός ο οποίος είχε αθωώσει αυτή την ιστορία επί των ημερών του εξυγχρονισμού, αν θυμάμαι καλά, που είχαμε πάρει κάτι τρένα που ήταν πιο φαρδιά από τις ράγες, έτσι, είχε πει ότι δεν έγινε τίποτα. Αυτός ο εισαγγελέας είναι ο οποίος διώκει τις συνεργάτηδές μου. Νιώθω υπερήφανος που διώκει τις συνεργάτηδές μου ένας τέτοιος εισαγγελέας με τέτοιο ιστορικό αθωωτικών αποφάσεων όταν κατακρεουργούσατε την ελληνική κοινωνία και βυσοδομούσατε με το μαύρο χρήμα. Σας κάλυψε η απάντησή μου. Και να πω και κάτι άλλο, γιατί πεταχτήκατε και πριν. Όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, όχι, 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 όχι. Να πείτε. Την Ταρζανιά με τον κύριο Λοβέρδο. Με τα 33. Επανέρχομαι. Όχι, έχει πολύ βία το σύστημα από εδώ και πέρα. Λοιπόν, ακούστε με. Τι εννοείται, έχει πολύ βία το σύστημα. Τι εννοώ βία. Ποιο σύστημα. Εννοώ αποδεικτικά στοιχεία τα οποία. Από τα ανώνυμα. Λοιπόν, ωραία. Με κάλυψε, έρχομαι στο επόμενο. Όχι, εμένα, εγώ δεν. Εγώ δεν καλύφθηκα με αυτό που πετάξατε πριν. Εγώ ρωτάω όμως. Και πρέπει να απαντήσω. Δεν ρωτάτε εσείς. Και εγώ απαντάω. Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ, λοιπόν, προστατέψτε τη διαδικασία. Πρέπει να απαντήσω στο κομμάτι. Μπορεί να πηγαίνει όποιο θέμα θέλει. Αλλαγής. Επ' αυτού θέλω να επανέλθω. Πρέπει, δεν καλύφθηκα. Πρέπει να απαντήσω στο θέμα της αλλαγής χρήσης του δανείου. Δεν πρέπει να απαντήσω σε αυτό. Στην αλλαγή χρήσης του δανείου. Τώρα το θυμηθήκατε δύο λεπτά να τελειώσουμε αυτό και να απαντήσετε. Ξεκινήσατε στην αρχή. Να απαντήσετε, λοιπόν, αλλά να τελειώσουμε αυτό. Τι να τελειώσουμε, τελειώσαμε. Τι άλλο να πούμε. Εσείς τι άλλο θα αποφασίσετε, αν τελειώσατε. Τι άλλο να πούμε. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Έχουμε να πούμε, λοιπόν. Είναι κρυστάλλινη η απάντηση. Έχουμε να πούμε, λοιπόν. Να ακούστε, πούμε τώρα δύο-τρία πράγματα, κυρία Ξοφιλοπούλου. Καταλάβατε ότι θα πάω στον κύριο Λοβέρδο και θα σε έπιασε καμιά τραβουντάνα. Εγώ σας ρώτησα. Αφήστε τα αυτά. Μην κουνά το δαχτυλάκι, δεν τρέμω εγώ. Θα σας ρωτάω εγώ. Εγώ ρωτάω. Μη μου λέτε εμένα έτσι. Κυρία Χριστοφιλοπούλου. Όχι. Να αλλάξουμε ύφος. Εγώ ρωτάω. Εγώ ρωτάω. Μου κουνάει το δαχτυλάκι. Εγώ ρωτάω. Ο εξυγχρονισμός. Λοιπόν. Ακούστε κάτι. Ακούστε κάτι κι εσείς που χτίζατε. Εσείς που χτίζατε. Δευτέρου του 2011. Εσείς που φέρατε τον εξυγχρονισμό των 99 χρόνων υποθήκευσης της ελληνικής περιουσίας. Αν θέλετε να πάμε εκεί. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, βλέπω, θέλω να ρωτήσω. Βλέπω τα καριοφύλια πίσω από τον κύριο. Θέλω να ρωτήσω στο προηγούμενο. Και κάτι κράτο. Στο προηγούμενο, κύριε Πρόεδρε, ωραία. Σταματήστε. Λοιπόν, σταματήστε. Να σα πω. Κάνω μια παρατήρηση, μια εισήγηση. Το χτύπημα στο χέρι. Ωραία. Το χτύπημα στο χέρι. Να το κάνετε σε άλλου. Όχι σε μένα. Εγώ σα ρωτώ, είστε μάρτυρα εδώ. Εγώ σα ρωτώ. Εγώ σα ρωτώ. Είπατε λοιπόν για την αλλαγή χρήση του δανείου. Δεν λοιπόν, λέω για το δάνειο ακόμα. Αποσύρετε η ερώτηση. Πριν. Αποσύρετε η ερώτηση. Δεν το είπατε πριν. Την προηγούμενη ερώτηση είμαι ακόμα. Δεν αποσύρω την ερώτηση καθόλου για τον κύριο Λοβέρδο. Δεν πιστεύετε ότι δεν έγινε τέτοια ερώτηση. Δεν έφερε αλλαγή χρήση του δανείου. Συγχωρείτε, μισό λεπτό. Έγινε ερώτηση δεν έγινε. Έγινε ή δεν έγινε ερώτηση. Δεν ανέφερε αλλαγή χρήση του δανείου. Και μετά πήγε στο διαγωνισμό. Να πείτε ό,τι θέλετε, αρκεί να τελειώσει το προηγούμενο. Να τελειώσει το προηγούμενο. Έχω ένα πράγμα να πω στο προηγούμενο. Δεν θα μου αφαιρέσετε το λόγο, εγώ σας ρωτώ. Αν υπάρχει ουρά, κύριε Μαρτίνα. Δεν θα μου αφαιρέσετε το λόγο, εγώ σας ρωτώ. Δεν σας αφαιρεί το λόγο. Εγώ σας ρωτώ. Ολοκληρώστε λοιπόν την προηγούμενη ερώτηση. Είπατε λοιπόν και αναφερθήκατε σε μία νομολογία την οποία δεν καταθέσατε. Έχει μια νομολογία η οποία δεν τελείωσα την ερώτηση. Δεν τελείωσα την ερώτηση. Στη Βουλή. Έχει κατατεθεί, δεν έχει κατατεθεί σε επερώτηση στη Βουλή. Δεν είχατε η συγκεκριμένη καμία δυνατότητα, νομολογία. Δεν είχατε καμία δυνατότητα εκ του νόμου να παρέμβετε. Έχω έτσι όπως μεγάλη. Παρεμβήκατε. Ο νόμος σας έδωσε τη δυνατότητα. Κάντε μόνο. Κάντε ερώτηση όμως. Ποια είναι η ερώτηση. Συγγνώμη τώρα, γιατί πρέπει να λοιπόν, είναι ότι δεν σχόλιο. Ότι δεν να κάνει ερώτηση να απαντήσει. Παλωμενάκη, ακούστε παρακαλώ, ιδιαίτερα σα παρακαλώ. Δεν μπορώ να δεν παρέμβει λοιπόν, νόμιμο. Δεν γίνεται όμως. Δεν γίνεται. Να καταλάβω. Θέλω να καταλάβω. Εγώ θέλω να στείλουμε τα πρωτοσέλιδα, τα σύνορα. Μην μπορούμε και να μιλήσουμε. Εγώ θέλω να καταλάβω. Εγώ να καταλάβω. Δεν γίνεται αυτό. Συγγνώμη, εγώ να καταλάβω. Πού αρχίζει η μία και πού τελειώνει η άλλη. Κάντε μου αυτή τη χάρη και εγώ λοιπόν ολοκληρώνω το κομμάτι που αφορά την ιστορία των προσλήψεων για τις ΜΕΘ. Με δύο πράγματα. Δύο ερωτήσεις. Ωραία, κάτω. Το ένα ήταν όντως σχόλιο. Θα μου το απαγορεύσετε. Σε ποιον άλλον το είχατε απαγορεύσει αυτό. Όχι, δεν θέλω. Σχόλιο μου λοιπόν ήτανε
για να ακουστεί τώρα, γιατί δεν ακουγόταν πριν, ότι ο νόμος το μόνο δικαίωμα που δίνει στον εκάστοτε υπουργό είναι να πάβει και να διορίζει το ΔΟΥΣΟΥ και να του δίνει κατευθύνσεις για την πολιτική. Και να το πάβει όμως. Να το πάβει. Λοιπόν, οι τελευταίες ερωτήσεις επ' αυτό και μετά θα μου πείτε για το δάνειο, για την μετατροπή του δανείου. Δεν μου λέτε, κύριε Πολάκη, πόσο καιρό κρατήσατε τα στοιχεία στο γραφείο σας, σε πόσους υποψήφιους τελικά άλλαξατε τη μοιροδότηση, διότι όπως μας είπατε είχαν γίνει παρατυπίες, παρανομίες. Και πόσες ενστάσεις, και πώς, αυτό το τελευταίο δεν το απαντήσατε. Το απάντησα. Πόσες ενστάσεις έγιναν. Απάντησα και στα τρία. Πόσο, πόσες. Απάντησα πόσες, και στα τρία. Δεν το ξαναλέω. Όχι, μα δεν μπορούσα να πω. Να το ξαναπώ. Δεν μπορούσα. Δεν μπορούσα να το ξαναπώ. Τα είπα πριν. Εντάξει, κύριε Πουλή. Εντάξει. Επιμένω λοιπόν. Τα είπα πριν. Απαντήστε πάλι. Απάντησα. Δεν πειράζει. Δεν θέλω να απαντήσω πάλι. Α, δεν θέλετε. Τα είπα πριν. Ξέρετε κάτι. Και στα δεν τρία πρέπει που με μόνο ρωτήσατε, να απαντάτε. Πρέπει να λέτε. Απλά χαλάσατε τη σειρά των ερωτήσεων. Εγώ τι χαλάσα. Ξαναπάτε πάλι. Αυτό κάνετε. Λοιπόν, πόσοι διορίστηκαν τελικά. Τα πρακτικά Πόσοι διορίστηκαν. Αυτή είναι καινούργια ερώτηση. Δεν την είχατε κάνει πριν. Να σας απαντήσω. Στην πρώτη φάση διορίστηκαν 187 νοσηλεύτριες και απεδέχτησαν διορισμό 65 γιατροί. Γιατί έγινε αυτό. Στη δεύτερη φάση, γιατί πήραν θέση κάπου που δεν ήθελαν πιθανά κάποιοι. Για παράδειγμα, στη Ζάκυνθο είχαμε ανθρώπους που ήταν επιτυχώντες να πάνε, αλλά δεν πήγανε. Ένα παράδειγμα που θυμάμαι τώρα. Νοσοκομεία της Αθήνας, όλα όσα είχαν προκηρυχτεί, πήγε ο κόσμος και οι γιατροί και το νοσηλευτικό. Και στη δεύτερη φάση που έγινε ο διαγωνισμός, ο οποίος έγινε αρκετό καιρό μετά, διορίστηκαν άλλοι 35 γιατροί και στην πρώτη φάση διορίστηκαν 221 νοσηλεύτριες. Και οι γιατροί που είπα, στη δεύτερη φάση διορίστηκαν 35 γιατροί και 165 νοσηλεύτριες από τις 180 που είχαν μείνει. Συνολικά δηλαδή έμειναν και νέες. Επί της προκήρυξης, συνολικά πόσες ήτανε. 400. Έγιναν οι διορισμοί σε δύο φάσεις, η μία το καλοκαίρι του 2016 με την πρώτη φάση και η άλλη μετά την επόμενη χρονιά που ξαναπροκύψαν. Πώς κρίνετε το αποτέλεσμα και τελειώνω με αυτό το θέμα και πάτε στο θέμα του δανείου, το οποίο δεν το απαντήσατε πριν. Τι μου είπατε. Ήθελατε πριν να πάμε στο θέμα της μετατροπής του δανείου, θα πάμε. Λοιπόν, απλώς λέω πώς το κρίνετε αυτό, λοιπόν, εσείς πώς το κρίνετε, αν είστε ευχαριστημένος με αυτή την έκδοση ή όχι. Την έκδοση. Την έκβαση. Σαφώς και είμαι, βέβαια. Φυσικά και είμαι. Αν σκεφτεί κανείς ότι ο προηγούμενος διαγωνισμός που είχε κάνει το Κελπνό είχε ουσιαστικά 180 άτομα, πρακτικά διπλασιάσαμε τη δυνατότητα ανθρώπων όχι μόνο να βρουν δουλειά, αλλά να ανοίξουν και κρεβάτια εντατικής θεραπείας. Λοιπόν, διότι για να υπενθυμίσω εδώ και κάποια πράγματα, όταν παραλάβαμε τα ανοιχτά κρεβάτια ήταν 438. Αυτή τη στιγμή έχουν ξεπεράσει τα 580. Άρα έχουν καλυφθεί οι ανάγκες. Σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, ναι. Σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, ναι. Λοιπόν, επειδή λοιπόν, μιλάγατε και όπως πριν είδατε, πάνω μου, όπως επειδή είδατε μιλάγατε και πριν, πάνω είπα μου, ότι φέτος δεν είχαμε αυτό το χάι-χούι με το «Α, δεν βρίσκω κρεβάτι, δεν κάνω, δεν δείχνω, δεν πήγνω», έτσι. Παρά και την επιδημία της γρήπης, η οποία ήταν πιο ήπια, βέβαια, λόγω και της αυξημένης εμβολιαστικής κάλυψης. Πάντως, δεν μου απαντήσατε γιατί μιλάγατε πάνω μου, εγώ δεν το άκουσα, για τις ενστάσεις. Όχι, τότε που μίλαγα πριν δεν μιλάγατε καθόλου. Και το είναι αναλυτικό αυτό που είπα. Ωραία, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ξαναπείτε το. Εντάξει, κύριε Χριστοφιλοπούλου, 3-4 ενστάσεις γίνανε και η διαδικασία στο γραφείο μου κράτησε καμιά 15 μέρες για να δούνε. Και ουσιαστικά τους είπαμε, αυτά είναι τα 88 σας λάθη, διορθώστε τα, γιατί αυτή είναι η ορθή μοριοδότηση, κατά τη γνώμη μας. Και η επιτροπή που έγινε μετά, αν εξαιρέσει κανείς μία-δύο περιπτώσεις, ακολούθησε αυτή τη μοριοδότηση. Γιατί ήταν σωστή. Εγώ σας λέω ότι υπήρξαν δεκάδες ενστάσεις. Λοιπόν, εντάξει, και επιφυλάσσομαι, κύριε Πρόεδρε, λοιπόν, να φέρω αποδεικτικά στοιχεία στην Επιτροπή ότι έγιναν πολύ περισσότερες ενστάσεις από τις 2-3 που αναφέρεται ο κύριος Υπουργός. Λοιπόν, να επισημάνουμε ότι αυτό είναι και λίγο εκτός από το αντικείμενό μας. Πάντως είναι εντυπωσιακό, κύριε Πρόεδρε, ότι όλες οι ερωτήσεις που γίνονται αφορούν την τωρινή περίοδο. Ενώ το αντικείμενο της Επιτροπής μας είναι άλλο. Η απόφαση για αυτή την Εξεταστική Επιτροπή είναι να διενεργηθούν τα όσα έχουν γίνει μέχρι το 2014 και έχει ενδιαφέρον να μας απαντήσουν οι συνάδελφοι.
στελέχη της αντιπολίτευσης, αν θεωρούν ότι μέχρι το 2014 τα πάντα εγώ νομίζω ότι ο μάρτυρας δεν χρειάζεται περάσεις. Το γεγονός ότι όλες οι ερωτήσεις επικεντρώνονται στην τωρινή περίοδο είναι ενδεικτική του πανικού. Κυρία Καβαδία, το είπατε. Όχι, κυρία Καβαδία, δεν θα σας αφήσω να το γεγονός ότι δεν έχετε βρει να κάνετε μία ερώτηση, μία ερώτηση που να είναι εντός αντικειμένου αυτής της εξεταστικής επιτροπής της περίοδου. Αφήστε το ποιος λέει ψέματα, κυρία Χριστοφιλοπούλου. Είπατε ψέματα, Μη φωνάζετε. Είπατε ψέματα. Είπατε ψέματα. Μα δεν μπορώ να καταλάβω γιατί φωνάζετε τόσο πολύ. Και η κουκούλα, το ψεύδος και η κουκούλα είναι στο DNA. Αντιλαμβανόμαστε το πανικό σας, κυρία Χριστοφιλοπούλου. Αφήστε το. Αφήστε το αυτό. Σας ενοχλεί. Ξεκίνησα, κύριε Πρόεδρε, με την περίοδο την προηγούμενη. Θα λύσουμε τώρα υπαρξιακά θέματα, με συγχωρείτε. Ανετίως, η κυρία Καβαδία, ψευδόμενη δε. Α, δύο λεπτά. Όχι, θα το πω. Παρεκκλίνουμε από τη διαδικασία με αυτά και με αυτά. Ψευδόμενη, κυρία Καβαδία, προς πολιτικές εντυπώσεις. Ψευδόμενη η κυρία Καβαδία είπε ότι δεν έχει καμία ερώτηση. Εντυπώσεις μας καταλαβαίνει λοιπόν, ζητήστε ο κόσμος συγγνώμη που τώρα για να προχωρήσουμε. Ελάτε, ναι, λοιπόν, σταματάμε, αφήστε τα. Δεν σταματάμε, όχι, σταματάμε τη συζήτηση αυτή τη λογική.